Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μέκρη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Τώρα, κύριε Καθανασόπουλε, και εσείς χαρακτηρίσατε υποκριτική την συγγνώμη του Πρωθυπουργού στη Βουλή, λέγοντας ότι είναι πολύ αργά για δάκρυα. Βεβαίως, γιατί έχουν προειδοποιηθεί για το συγκεκριμένο έγκλημα το οποίο συντελέστη. Και περισσότερες από μία φορές. Ακριβώς. Και περισσότερες από μία και δεν πήραν κανένα απολύτως μέτρο. Γι' αυτό λέμε ότι οι συγγνώμες και τα δάκρυα είναι κροκοδίλια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί η κατάσταση απαξίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου και του σιδηροδρόμου γενικά έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Τώρα, για να κύριε φτάσουμε και να στρενίσουμε τους νεκρούς αυτούς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή ακριβώς είχε προειδοποιηθεί η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές, επειδή είχαμε την παρέτηση του επικεφαλής ασφαλείας λίγο πριν μπουν στη γραμμή τα γρήγορα τρένα, γιατί ο σιδηρόδρομος αφέθηκε? Δηλαδή στα αεροδρόμια έχουν γίνει αρκετές κινήσεις εξυγχρονισμού και θέλω να υποθέσω και ασφάλειας, εκτός δηλαδή από τον εξοραϊσμό των κτηρίων. Γιατί ο σιδηρόδρομος αφέθηκε, που είναι ένα λαϊκό μέσο μετακίνησης? Γι' αυτό το λόγο ακριβώς αφέθηκε. Αφέθηκε για το λόγο ακριβώς ότι η προκρούστια λογική του κόστους ωφέλους οδήγησε στην υποβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Και σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά δίκτυα προς το σιδηρόδρομο, δηλαδή αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί για τα οποία κερδίζουν οι κατασκευαστικές κοινοπραξίες, ή το αεροδρόμια. Καλά, τα δρομολόγια και ιδιωτικά είναι και στο τρένο. Η Hellenic Train δηλαδή που έχει την επιβατική κίνηση, ιδιωτική είναι. Όπως κερδίζουν τα διόδια, κερδίζει και η Hellenic Train, αυτό εννοώ. Συμφωνεί. Η Hellenic Train όμως κερδίζει μέσα από τη σύμβαση την οποία έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο. 50 εκατομμύρια επιδοτείται κάθε χρόνο για τα δρομολόγια, τα οποία κάνει θεωρώντας όλα τα δρομολόγια άγωνα. Άρα λοιπόν δεν χάνει η Hellenic Train, έχει κέρδος και μάλιστα τον προηγούμενο, η τελευταία ισολογισμό το οποίο παρουσίασε, είχε 4,5 εκατομμύρια κέρδη. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι ζήτημα προτεραιοτήτων, εμείς το λέμε καθαρά. Οι υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν τα μεγαλύτερα συμφέροντα, τα επενδυτικά σχέδια, τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα μπαίνουν σε μια προτεραιότητα, ενώ αντίθετα οι υποδομές οι οποίες σχετίζονται με τη διαβίωση των ανθρώπων ή με τις λαϊκές, την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών μεταφέρονται στις καλένδες στη λογική του κόστου ωφέλους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής, ή το ζήτημα με τον τρένο που, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα λαϊκό μέσο και μάλιστα και το πιο ασφαλές μέσω μετακίνησης. Ήτανε το πιο ασφαλές. Έτσι, ήταν ακριβώς όπως το είπατε, το πιο ασφαλές μέσω μετακίνησης. Όμως αυτή η πολιτική το βλέπουμε δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά είναι και πανευρωπαϊκά. Όταν τα στοιχεία τα οποία έδωσε η ίδια Eurostat σε μελέτη που έχει κάνει καταγράφει το 2021 πάνω από 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με 636 νεκρούς, και εκ των οποίων τα 97 ήταν συγκρούσεις τρένων, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο εδώ στραβό το κλίμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο εδώ στραβό το κλίμα. Εδώ τώρα όμως γίνανε και όλα μαζί. Εδώ, δηλαδή, ακριβώς. Είδαμε εδώ ένα σταθμαρχείο το οποίο κανένας από αυτούς που ήταν εκεί δεν έπρεπε να είναι στη θέση του, κύριε Καραθανασόπουλε. Κανένας δεν έπρεπε να είναι στη θέση του. Και είδαμε και μια κυβέρνηση που δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνει. Βεβαίως, γιατί ακριβώς η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στο σιδηρόδρομο με τις συνεχείς μετατάξεις, με συνταξιοδοτήσεις προσωπικού, με μη προσλήψεις νέων ανθρώπων, εδώ έχει σε αυτό το σημείο. Στο να εκπαιδεύουν ταχύρυθμα ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το αντικείμενο, να τους κάνουν σταθμάρχες και να τους παραδίδουν σε αυτούς την ευθύνη διαχείρισης ενός σιδηροδρομικού δικτύου. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είναι έλλειψη προσωπικού, και το οποίο ήταν συνεχόμενη αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έμπειρο προσωπικό, έλλειψη στις υποδομές, ένα δίκτυο το οποίο παρότι έχει εξυγχρονιστεί δεν πήρε την ασφάλεια, και σε μέσα τα οποία προστατεύουν ή περιορίζουν το όποιο ανθρώπινο λάθος. Τώρα, γιατί εσείς λέτε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές? Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι και η κυβέρνηση το ίδιο λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι, αλλά το λες γιατί θες να κάνεις διάχυση ευθυνών και ουσιαστικά διευθύνσεις της οδού δεν φταίει κανείς.
Ναι, προσέξτε. Εμείς τι βάζουμε. Βάζουμε ότι είναι διαχρονικό το έγκλημα ακριβώς γιατί μία κυβέρνηση είναι συνέχεια της προηγούμενης. Άρα λοιπόν η απαξίωση του σιδηρόδρομου, τα εγκληματικά λάθη τα οποία γίνανε έχουν μία συνέχεια. Δηλαδή η απελευθέρωση, ο διαχωρισμός του μεταφορικού έργου από το δίκτυο, όλα αυτά η ιδιωτικοποίηση, όλα αυτά λοιπόν έχουν ευθύνη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και προσέξτε, τη διαχρονικότητα δεν τη βάζουμε από άποψη επιμερισμού ευθυνών, ούτε να συγκαλύψουμε τη σημερινή κυβέρνηση. Θα θυμάστε το ίδιο είπαμε και για το Μάτι, που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο είπαμε και για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, που ήταν πάλι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάγαμε για διαχρονικά εγκλήματα, γιατί όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή που έσκασε η βόμβα στα χέρια της, δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο αποτροπής αυτών των εξελίξεων. Τώρα θα σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, κύριε Καραθανασόπουλε, όσο συζητάμε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα σωστά έγκαλε τις κυβερνήσεις, σωστά επισημαίνει τα λάθη τους, αλλά από την άλλη δεν θέλει να αναλάβει και κυβερνητική ευθύνη ποτέ, ώστε να τα διαχειριστεί σωστά, να τα κάνετε όπως εσείς νομίζετε, να κάνετε τις προσλήψεις προσωπικού, τις κρατικοποιήσεις ή ό,τι νομίζετε. Καταρχάς δεν μιλάμε για ποτέ. Μιλάμε ότι στις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιες ευθύνες, γιατί ουσιαστικά τα μιλάγαμε για ξέπλυμα των κυβερνητικών ευθυνών και των πολιτικών αυτών. Γιατί κάτω από τις δοσμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούνται παντού της απελευθέρωσης, των σιδηροδρομικών μεταφορών για παράδειγμα, κάτω από τη λογική του κόστους ωφέλους, της συρρήκνωσης, των δυνατήτων ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, δεν μπορείς να καλλιεργείς αυταπάτες ότι με αυτά τα φθαρμένα υλικά θα μπορέσει να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση. Άρα λοιπόν πρέπει να συγκρουστείς συνολικά. Εμείς λέμε σε αυτή τη συνολική σύγκρουση πρέπει να είναι πρωταγωνιστής ο λαός και το ΚΚΕ είναι έτοιμο με το πρόγραμμά του να αναλάβει τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας από τη στιγμή που ο λαός θα αποφασίζει να συγκρουστεί με τους πραγματικούς υπεύθυνους. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί τις τελευταίες... Και πραγματική υπεύθυνη είναι και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κράτος αυτό το οποίο είναι εχθρικό και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Τις τελευταίες μέρες βλέπω πολύ φλερτ από το Μέρα 25 στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είδα και τον κύριο Κλεώνα Γρηγοριάδη. Όλοι κουκουέ είμαστε. Νομίζω ρίχνουν δίχτυα. Καλά, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Δεν κάνουμε εμείς, δεν δίνουμε πιστοποιητικά πολιτικών απόψεων και αντιλήψεων. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ακριβώς ότι και το Μέρα 25 καλλιεργεί αυταπάτες. Δεν θέλει να συγκρουστεί με τους πραγματικούς υπεύθυνους. Καλλιεργεί έναν επιφανειακό αντιμνημονιακό λόγο. Τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν με τα μνημόνια, έχουν προϊστορία. Το να το παραπέμπεις απλά και μόνο σε αυτό, άρα σημαίνει ότι αθωώνεις τους πραγματικούς ενόχους. Βεβαίως τα μνημόνια παίξανε ρόλο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αυτός ο καινοφανής λόγος τον οποίο περιφέρει καλλιεργώντας αυταπάτες στον κόσμο, θέλει να ξαναδημιουργήσει μια νέα αυταπάτη, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Που το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, το αρχικό, το πρωτότυπο, είδαμε που οδήγησε, και που επί τους ουσίες δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη αναβάθμισης, βελτίωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας, ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, αλλά αντίθετα οδήγησε στη χρεοκοπία της ελπίδας που είχαν καλλιεργήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σε μια ευρύτερη απαγοήτευση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς τοποθετούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν μπορείς πριν από 5 χρόνια άλλα να ισχυρίζεις και ξαφνικά να τα έχεις ξεχάσει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, βουλευτή Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.